Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1917 και έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Βρίσκεται στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου σε κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 32 στρεμμάτων, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, αίθουσες και αμφιθέατρα διδασκαλίας, αίθουσες υπολογιστών, αίθουσες σεμιναρίων, εκδηλώσεων και τηλεδιασκέψεων, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους. Υποδέχεται 200 νέους φοιτητές κάθε χρόνο και το κύριο προσωπικό της αριθμεί 52 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, 57 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, 5 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και 14 μέλη διοικητικού προσωπικού. Η αποστολή της σχολής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων μηχανικών που θα έχουν όλες τις αναγκαίες γνώσεις και την ικανότητα να εφαρμόσουν τις αρχές των βασικών επιστημών, μαθηματικών, φυσικής, χημίας και βιολογίας, των τεχνικών επιστημών, καθώς και των οικονομικών κοινωνικών επιστημών στο επαγγελματικό πεδίο που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν. Μέχρι και σήμερα, η Σχολή Χημικών Μηχανικών κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις της προτιμήσης των υποψήφιων φοιτητών στις θετικές τεχνολογικές επιστήμες, συγκεντρώνοντας έτσι στις αίθουσές της ένα λαμπρό δείγμα δυναμικών και δημιουργικών νέων ανθρώπων που με την ολοκλήρωση των σπουδών τους συνεχίζουν την παράδοση προσφοράς της σχολής στην οικονομία και την κοινωνία. Η σχολή διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα συνολικής χωρητικότητας 1.220 ατόμων. Οι παραπάνω αίθουσες καλύπτουν τις ανάγκες όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της σχολής, ακόμα και στην περίπτωση της διδασκαλίας σε παράλληλα τμήματα στα μαθήματα κορμού που παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών. Για διευκόλυνση των φοιτητών και επισκεπτών υπάρχει συστηματική σήμανση των χώρων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, καθώς υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία μέσα πυρόσβεσης, ειδικές σημάνσεις και πλέον και συσκευές αντισηπτικών, ενώ οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι συστηματικές. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής έχει έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα που διατρέχει όλα τα εξάμηνα. Το σύνολο των εργαστηριακών μαθημάτων υποστηρίζεται από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια της σχολής, τα οποία κατανέμονται στους 4 τομείς, αλλά και από άλλες εργαστηριακές μονάδες. Πριν την έναρξη των εργαστηρίων, οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο σεμιναριακές διαλέξεις με θέμα ασφάλεια και υγεία στο MEP και ασφάλεια και υγεία στο χημικό εργαστήριο. Τα πρώτα 4 εξάμηνα πραγματοποιούνται τα εργαστήρια των 3 μαθημάτων χημίας, ανόργανης, αναλυτικής και οργανικής και της φυσικοχημίας, όπου οι φοιτητές εξασκούνται ατομικά σε 4 εργαστηριακές αίθουσες συνολικής δυναμικότητας 250 ατομικών θέσεων με σκοπό την εκμάθηση των καλών εργαστηριακών πρακτικών και των κανόνων ασφάλειας στο χημικό εργαστήριο, την εξοικείωση με τον τρόπο εργασίας σε ένα αναλυτικό ερευνητικό εργαστήριο, την πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση σε βασικές αδιεργασίες χημικής μηχανικής, τη χρήση διατάξεων και συστημάτων καταγραφής, την καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων. Στα επόμενα εξάμηνα πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα με πιο σύνθετη θεματολογία, όπου οι σπουδαστές ασκούνται σε ομάδες 3 έως 5 ατόμων. Τα εργαστήρια αυτά καλύπτουν τα αντικείμενα ενόργανης ανάλυσης, χημικής κινητικής, θερμοδυναμικής, διεργασιών, φυσικών και χημικών, βιοτεχνολογίας, υλικών, τροφίμων, καυσίμων, ενέργειας και περιβάλλοντος με σκοπό την εκμάθηση των βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή προϊόντων, την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση προϊόντων και υλικών, τη σύνδεση των εργαστηριακών ερευνών με το σχεδιασμό της πραγματικής παραγωγής.
Στο 8ο εξάμηνο της σχολής, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει έναν τομέα στον οποίο θα μπορέσει να αποκτήσει γνώσεις σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να διασπάται η ενότητα των σπουδών και το ενιαίο του διπλώματος του χημικού μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε φοιτητής επιλέγει μία από τις 8 διαθέσιμες περιοχές εμβάθυνσης, οι οποίες κατανέμονται σε 4 κατευθύνσεις: σχεδιασμός διεργασιών, περιβάλλον ενέργεια, τρόφιμα βιοτεχνολογία και υλικά. Μέσα από τα 5 μαθήματα κατεύθυνσης ευάνθησης, τα οποία ο φοιτητής υποχρεωτικά επιλέγει, αποκτά επιπλέον δεξιότητες σε μια γνωστική περιοχή του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του. Πιο αναλυτικά. Στην κατεύθυνση σχεδιασμός διεργασιών, τα μαθήματα στοχεύουν σε μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ανάλυσης, σύνθεσης και προσομοίωσης διεργασιών, μονάδων και εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, τόσο από τεχνική όσο και οικονομική άποψη. Στην κατεύθυνση περιβάλλον και ενέργεια, οι φοιτητές μπορούν να εμβαθύνουν είτε στη διαχείριση αξιοποίηση αποβλήτων και στην περιβαλλοντική βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών, είτε στα καύσιμα και την αειφόρο διαχείριση συμβατικών και καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων. Στην κατεύθυνση τρόφιμα και βιοτεχνολογία, ο φοιτητής εμβαθύνει στις περιοχές της επιστήμης και μηχανικής τροφίμων, αποκτώντας γνώσεις χημίας, μικροβιολογίας, μηχανικής, επεξεργασίας και σχεδιασμού τροφίμων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες βιοτεχνολογίες σε διάφορους τομείς, όπως η παραγωγή βιομηχανικά χρήσιμων προϊόντων, το περιβάλλον, η φαρμακευτική και η βιοιατρική μηχανική.
Στην κατεύθυνση των υλικών, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις που αφορούν στις διεργασίες παραγωγής, επεξεργασίας και στις σχέσεις δομής ιδιωτήτων μεταλλικών, κεραμικών, πολυμερικών, συνθέτων και προηγμένων υλικών. Εκτός από τα παραπάνω εργαστήρια που είναι κατανεμημένα στους 4 δομείς, η σχολή διαθέτει και 3 οριζόντιες εργαστηριακές μονάδες που καλύπτουν τις διατομικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Την ημιβιομηχανική μονάδα χημικής μηχανικής ή ημιβιομηχανικό εργαστήριο, που έχει ως στόχο τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών της σχολής, καταδεικνύοντας και επεξηγώντας τις αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού χημικών εγκαταστάσεων που έχουν διδαχθεί, αλλά από τη σκοπιά της εφαρμογής σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και πειραματισμού σε ημιβιομηχανικής κλίμακας εγκαταστάσεις και προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκονται τη μεταφορά στη βιομηχανία των αναπτυγμένων στο εργαστήριο μεθόδων και διεργασιών χημικής μηχανικής με στόχο τη διερεύνηση και τη βελτιστοποίηση της διάταξης και των συνθήκων λειτουργίας νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων διεργασιών χημικής μηχανικής. Μάλιστα, η δυνατότητα φιλοξενίας διεργασιών πιλωτικής παραγωγικής κλίμακας νέων προϊόντων αποτελεί και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου χώρου για τη σύνδεση της σχολής με τις ελληνικές χημικές βιομηχανίες. Στο Εργαστήριο Ελέγχου και Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων έχουν συγκεντρωθεί και αξιοποιούνται επιστημονικά όργανα υψηλού κόστους, τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν και συντηρηθούν από τα μεμονωμένα εργαστήρια. Σκοπός της λειτουργίας του Οριζόντιου Εργαστηρίου είναι η επιστημονική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της σχολής στο πλαίσιο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων, η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης σε φορείς και σε ιδιώτες, η κάθε μορφή συνεργασία με κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά. Το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών, γνωστό ως EPI ή PC Lab, διαθέτει 3 αίθουσες με συνολικά 110 θέσεις εργασίας. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση των βασικών μαθημάτων προγραμματισμού και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συμπληρώνει και υποβοηθεί την εκπαίδευση των φοιτητών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους διδάσκοντες. Υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των υποψήφιων διδακτόρων, παρέχει στα μέλη ΔΕΠ υπολογιστική υποστήριξη για τις διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους. Παρέχει στους φοιτητές και στο ΔΕΠ πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο ίντερνετ για επικοινωνία με άλλα ΕΕ, τράπεζες πληροφοριών κλπ. Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικού ενδιαφέροντος για τους χημικούς μηχανικούς.
Σημειώνεται ότι και οι τρεις παραπάνω οριζόντιες εργαστηριακές μονάδες, εκτός από την άμεση εκπαίδευση των φοιτητών, έχουν ενεργή συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα της σχολής, ενώ στοχεύουν παράλληλα και στην απαραίτητη σύνδεση της τελευταίας με την παραγωγή. Το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών είναι η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία εκπονείται ατομικά από κάθε φοιτητή κάτω από την επίβλεψη του μέλους ΔΕΠ που προτείνει το θέμα. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής συνθέτει τις γνώσεις και αξιοποιεί τις δεξιότητες που απέκτησε κατά τη φοιτησή του, έρχεται σε επαφή με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και εφαρμόζει σύγχρονες υπολογιστικές και μετρητικές τεχνικές. Παράλληλα, του δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να λειτουργήσει ως μέλος ομάδας και να μοιηθεί στην ερευνητική διαδικασία. Η σχολή ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις συνεργασίες με ερευνητικά Ινστιτούτα και βιομηχανίες, καθώς και τις διατομεακές διασχολικές συνεργασίες. Επίσης, ενθαρρύνεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών μέσω του προγράμματος Erasmus. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα της σχολής. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορεί να αναζητήσει κανείς και τα πλήρη κείμενα των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από το 2011 μέχρι σήμερα με βάση λέξεις κλειδιά του τίτλου, ονόματα φοιτητών και επιβλεπόντων, χρονολογία και τομέα. Προς το τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές της σχολής απασχολούνται για ένα μήνα σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, η οποία από το 1989 είναι υποχρεωτικό μάθημα ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του 8ου εξαμήνου. Κάθε χρόνο εκπονούν την πρακτική τους άσκηση περίπου 160 φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ την τελευταία δεκαετία η σχολή έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 500 φορείς υποδοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση αποτελεί την πρώτη επαφή των φοιτητών μας με το επαγγελματικό χώρο και το εργασιακό περιβάλλον, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ της σχολής και του χώρου απασχόλησης των αποφύτων της. Η σχολή διαθέτει επίσης τρεις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για παρουσίαση διδακτορικών και διπλωματικών εργασιών, συνεδριάσεις οργάνων και εκλεκτορικών σωμάτων, τηλεδιασκέψεις ερευνητικών ομάδων, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις και λοιπές εκδηλώσεις. Η Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη της σχολής. Είναι στελεχωμένη ώστε να υποστηρίζει θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ανταλλαγών φοιτητών, καθώς και θέματα μελών ΔΕΠ και ΕΔΥΠΕΤΕΠ. Στελέχη της Γραμματείας υποστηρίζουν και τα οικονομικά θέματα της σχολής. Η Γραμματεία υποδέχεται το κοινό συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, αλλά πολλές συναλλαγές μπορούν πλέον να διεκπαιρεωθούν και ηλεκτρονικά. Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών λειτουργεί φοιτητικό αναγνωστήριο. Η λειτουργία του αναγνωστηρίου γίνεται με θελοντική συμμετοχή φοιτητών υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Καταλαμβάνει χώρο περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει θέσεις μελέτης, πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτυπώσεων. Διαθέτει μια πλούσια συλλογή βιβλίων που έχει προσφερθεί από ενεργά και αποχωρήσαντα μέλη ΔΕΠ καθώς και από παλιούς αποφύτους της σχολής. Τα βιβλία αυτά είναι διαθέσιμα προς δανεισμό εντός του αναγνωστηρίου. Οι φοιτητές και επισκέπτες της σχολής έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ροφήματα και ελαφρύ φαγητό στο κηλικείο της σχολής. Το κηλικείο λειτουργεί από νωρίς το πρωί ως αργά το απόγευμα και διαθέτει τόσο στεγασμένο όσο και υπαίθριο χώρο. Οι φοιτητές σχολής ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμμετέχουν σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, σε πλήθος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της σχολής, στην ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητάς της και στη διασύνδεσή της με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
διαγωνισμοί καινοτομίας, συμμετοχή σε θερμοκοιτίδες νέων εγχειρημάτων, συνέδρια, εκδηλώσεις σε διάφορα θεματικά πεδία συνθέτουν μια πυκνή, συστηματική και πολυσχηδή δραστηριότητα που αναδεικνύει τη διεπιστημονικότητα και το ευρύ πλήθος αντικειμένων της σχολής. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, η συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό ChemiCar με σημαντική διάκριση της ομάδας της σχολής το 2019, η ετήσια συμμετοχή στη βραδιά του ερευνητή, η ετήσια συμμετοχή στο Athens Science Festival, η συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς που συχνά συνοδεύεται από σημαντικές διακρίσεις, η παρουσίαση της σχολής και η επίδειξη των δραστηριοτήτων της σε μαθητές. Η Σχολή Χημικών Μηχανικών συστρατεύτηκε και στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, διαθέτοντας το σχετικό εξοπλισμό της, συστήματα 3D σάρωσης και 3D εκτύπωσης βιομηχανικής και μη βιομηχανικής κλίμακας για παραγωγή και αντίστροφο σχεδιασμό εξαρτημάτων και αναλωσίμων με σκοπό την έκτακτη κάλυψη ελλείψεων υγειονομικού υλικού όπως προστατευτικές ασπίδες, μάσκες πολλών χρήσεων και ανταλλακτικά αναπνευστήρων. Το πεδίο της χημικής μηχανικής συνεχώς διευρύνεται και διαφοροποιείται ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, τα όρια που θέτει το φυσικό περιβάλλον αλλά και τους μετασχηματισμούς που συντελούνται στην οικονομία και την παραγωγή. Οι εξελίξεις αυτές ενσωματώνονται στην ερευνητική δραστηριότητα της σχολής και μέσω αυτής διεισδύουν στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στους φοιτητές της. Η σχολή μας, με βάση την αξιολόγηση του QS Top Universities, είναι σταθερά τα τελευταία έτη ανάμεσα στις 200 καλύτερες σχολές χημικής μηχανικής παγκοσμίως και στις 60 καλύτερες ευρωπαϊκές σχολές. Το δυνατό σημείο της σχολής μας είναι η απόφοιτή της και η πολύ καλή φήμη του στον εργασιακό χώρο και στο κριτήριο αυτό η σχολή μας κατατάσσεται στην 116η θέση παγκοσμίως από τον παραπάνω διεθνή οργανισμό.